Στο λιμάνι Ντουάλα του Καμερούν μεταφέρονται οχήματα εντζεργιαλτσίν για τον στρατό του Τσάντ. Τα θωρακισμένα αυτά οχήματα παρήχθησαν από τον ιδιωτικό τομέα, φυσικά με στήριξη από το τουρκικό κράτος. Η Τουρκία χρησιμοποιεί την αμυντική της βιομηχανία για να εξαπλώσει την επιρροή της σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Η Άγκυρα πλέον παράγει και κατασκευάζει πάνω από το 60% των οπλικών συστημάτων που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις της, με προοπτική στα επόμενα 10 χρόνια να είναι πλήρως ανεξάρτητη από εξωτερικούς παράγοντες. Πλέον δεν είναι απλά χώρα παραγωγός, αλλά και εξαγωγέας αμυντικού υλικού. Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι έχει δημιουργηθεί νέο ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας από τις πωλήσεις οπλισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Άγκυρα στην Αιθιοπία, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters. Βάσει πηγών που επικαλείται το πρακτορείο, τα drones ήδη χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση της Αιθιοπίας κατά ανταρτών στο Τιγκράι.